σκληρή κριτική για την εξέλιξη αυτή και τις νέες ζημιές. Έχουμε και από τη Λαϊκή Συσπήρωση και την παράταξη του Περιφερειακού Συμβουλίου. Ο κύριος Κώστας Μπασδέκης, που είναι και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ και Περιφερειακός Σύμβουλος της Στερεάς, επικεφαλής της Λαϊκής Συσπήρωσης, είναι απόψε στο δελτίο μας για να έχουμε το σχολιασμό του μέσω Skype σύνδεση, βέβαια, όπως όλες οι συνδέσεις πλέον. Καλησπέρα, κύριε Μπασδέκη. Καλησπέρα, κύριε Παρασκευά. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας. Θέλησα να δείτε και το βίντεο, να γνωρίζετε και τις σημερινές τοποθετήσεις και του Υφυπουργού και όλων των άλλων των αρμοδίων για μια κατάσταση γνώριμη. Ξέρω ότι έχετε κάνει ήδη την περιοδία σας στις πληγήσεις περιοχές και της Εύβοιας. Άκουσα με προσοχή, βεβαίως υπάρχει μια δυσκολία στην επικοινωνία μας, ωστόσο θα το προσπεράσουμε. Άκουσα με προσοχή τις δηλώσεις και του Υφυπουργού και όλων των παραγόντων που βρίσκονται εκεί και μου θύμισαν παλιότερες δηλώσεις και υποσχέσεις οι οποίες ποτέ δεν έχουν υλοποιηθεί. Θα σας θυμίσω μόνο ένα γεγονός. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο υπουργός, ο υπεύθυνος τέλος πάντων σε σχέση με τις αγροτικές συντάξεις, είχε υποσχεθεί ότι πολύ γρήγορα θα πάρουν οι αγρότες αγροτική σύνταξη. Αυτές οι οποίες καθυστερούν εδώ και 2 και 2,5 και 3 χρόνια. Για να πάρει μια ψευτοσύνταξη ένας φτωχός αγρότης, περιμένει 3 χρόνια να πάρει τη σύνταξή του. Εγώ δεν έχω δει αυτή τη στιγμή να υλοποιείται κάτι τέτοιο. Τέτοιες ανέξοδες υποσχέσεις και για την Κοπαϊδα, τις έχουμε ακούσει και στο Περιφερειακό Συμβούλιο, τις έχουμε ακούσει και από πολλούς άλλους παράγοντες και πραγματικά όχι μόνο κρατάμε μικρό καλάθι, αλλά εμείς είμαστε σε ετοιμότητα να τους αντιμετωπίσουμε, γιατί πραγματικά θεωρούμε ότι προσπαθούν μπροστά στον κίνδυνο να δεχθούν μια σκληρή κριτική από τους αγρότες, υπεκφεύγουν με υποσχέσεις. Και αυτό θα το δούμε στην πορεία. Άλλωστε, εμείς, κυρία Παρασκευά, εδώ θα είμαστε και ξέρουμε πολύ καλά να αντιμετωπίζουμε τέτοιου είδους καταστάσεις και στο Περιφερειακό Συμβούλιο και εκτός. Κύριε Μπασδέκη, θέλω να βάλω το εξής. Αρκετά χρήματα διαθέτει η Περιφέρεια κάθε φορά και για την Κοπαϊδα και για τις άλλες περιοχές που πλήττονται. Γίνονται καθαρισμοί. Και η πρόθεση σίγουρα πιστεύω ότι υπάρχει για να έχουμε μια ομαλή κατάσταση. Φαίνεται πως αυτά τα δύο δεν αργούν. Ούτε τα χρήματα που δίνονται για καθαρισμούς, ούτε η καλή πρόθεση. Κάτι φταίει και δεν γίνεται ένα συνολικό έργο, ένα έργο ουσίας που θα λύσει και οριστικά το πρόβλημα. Προς αυτή την κατεύθυνση θέλω. Τι εκτιμάτε ότι πρέπει να γίνει? Να έχουμε ένα πλάνο με έργα για το επόμενο διάστημα, να είναι αυτό το πλάνο που είπε ο κύριος Κρέκας με τον κύριο Κουτσούπο, μας είπε και χθες, ένα πλάνο ανασυγκρότησης της υπαίθρωπου, μέσα σε αυτό θα ενταχθεί και η περιοχή της Κοπαϊδας, να είναι ένας νέος ανεξάρτητος οργανισμός κάτω από την ομπρέλα της περιφέρειας που θα διαχειρίζεται αποκλειστικά αυτά τα θέματα? Ποια είναι η λύση? Κοιτάξτε, από τη στιγμή που επικεντρώνουμε τώρα αυτή τη στιγμή στο κοπαϊδικό πεδίο, ωστόσο όμως δεν είναι μόνο το κοπαϊδικό πεδίο. Τα ζητήματα της πλημμύρας, τα ζητήματα που αφορούν την άρδευση, συνολικότερα της περιοχής, τα προβλήματα που αφορούν τον αγροτικό τομέα, είναι προβλήματα μιας συνολικότερης πολιτικής, η οποία έχει να κάνει με την κοινή αγροτική πολιτική, έχει να κάνει με το πώς υλοποιούνται συγκεκριμένα έργα. Κανένα έργο από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θεωρείται επιλέξιμο που αφορά την άρδευση, που αφορά την εξοικονόμηση πόρων, υδάτινων πόρων στην ευρύτερη περιοχή και της Ελλάδας φυσικά. Και τέτοιου είδους έργα δεν γίνονται. Και το ξέρουμε πολύ καλά αυτό. Όπως επίσης θεωρούνται μη επιλέξιμα συνολικότερα και από την ελληνική κυβέρνηση, από τις κυβερνήσεις συνολικότερα και σήμερα της Νέας Δημοκρατίας και παλιότερα του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ κτλ. Δεν θεωρούνται τα έργα πολιτικής προστασίας, προστασίας δηλαδή του λαού, με αντιπλημμυρική προστασία, με αντισεισμική θωράκιση, με αντιπυρική προστασία. Γι' αυτό και βλέπουμε αυτά τα φαινόμενα, όχι μόνο εδώ στη Στερεά, αλλά σε όλη την Ελλάδα, να παίρνουν ένταση ακόμα και με μικρής έκτασης βροχοπτώσεις. Γιατί μην θεωρήσουμε τώρα ότι το φαινόμενο που πέρασε από εδώ στη Στερεά την προηγούμενη εβδομάδα ή αυτή τη βδομάδα τέλος πάντων στο μέσον ήταν φαινόμενα τα οποία ήταν ακραία όπως τα ονομάζουμε. Μια μέρα έβρεξε πολύ, η αλήθεια είναι. Μα ακριβώς τώρα και ερχόμαστε εδώ να αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση την οποία την είδαμε από κοντά και προσπαθούν τόσο της περιφέρειας όσο και οι κυβερνητικοί παράγοντες να αμβλύνουν αυτή την κατάσταση και να δημιουργήσουν κάποιες εντυπώσεις ότι εντάξει ήταν ακραία τα καιρικά φαινόμενα και εμείς κάναμε κάθε τι το δυνατόν. Τοπικά τοπικά ήταν και ακραία, γιατί η Εύβοια δοκιμάζεται πολύ συχνά με ασυνήθιστες καιρικές συνθήκες. Δεν είναι μια περίπτωση βρέχει, φουσκώνει ένα ποτάμι, ξεχυλίζει. Στην Εύβοια από το Ζορμπά μέχρι και τώρα έχουμε πάρα πολλές ζημιές από την ένταση των φαινομένων. Ναι, για να σας εξηγήσω τώρα, γιατί η ένταση των φαινομένων την είδαμε και από κοντά. Ναι. Ξέρω, και έχετε και μια αυστηρή ανακοίνωση για τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Κελαϊδίτη. Με συγχωρείτε, αλλά πρόκειται για, να σας το πω έτσι, προσβολή.
προσβολή συνολικότερα της κατάστασης, γιατί πραγματικά τώρα, όταν έρχεται και λέει ότι δεν θερνήσαμε ανθρώπινες ζωές και το θεωρεί αυτό ότι ήταν ως φυσιολογικό, δηλαδή κάτι το φυσιολογικό πλέον να θερνούμε και ανθρώπινες ζωές μετά από κάποια φαινόμενα τέτοια, πραγματικά πρέπει να εξηγείρεσαι. Και δεν μπορείς να το αντέξεις, πραγματικά. Τώρα, τι είδαμε εμείς από κοντά? Είδαμε ότι ναι, κάποια έργα υποτίθεται ότι γίνονται, όμως είναι τελείως αποσπασματικά. Καθαρισμοί, λέει, ρεμάτων και χυμάρων. Βεβαίως, ναι. Δίνουν το καλοκαίρι στους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων για τρεις μέρες δυο τσάπες και ένα φορτηγό για να κάνουν διάνοιξη. Αυτό λέγεται ολοκληρωμένη αντιμετώπιση και αντιπλημμυρική προστασία. Με συγχωρείτε, αλλά αυτό λέγεται τσαπατσουλιά και διάχυση χρημάτων, όπως γενετική κοπαίδα φυσικά, σε εργολάβους και εργολαβίσκους, απλά για να ικανοποιούν κάποιες μικροκομματικές έτσι ανάγκες οι οποίες υπάρχουν. Αυτή είναι η εξέλιξη των πραγμάτων, αν θέλουμε να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Αν τώρα θέλουμε να πούμε ότι δίνονται χρήματα και δεν γίνεται ολοκληρωμένη αντιμετώπιση, αυτό είναι η αντικειμενική πραγματικότητα. Γιατί πραγματικά ως Σπερχιός είμαστε εδώ δίπλα. Και βλέπουμε το Σπερχιό, τον παρατηρούμε από τη Λαμία, κάθε φορά που έχουμε μια βροχή λίγο αυξημένη, πιο έντονη, να πλημμυρίζει. Γιατί? Γιατί ακριβώς ποτέ δεν έγινε ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης του Σπερχιού και της κήτης του μέχρι το τέλος, μέχρι εκεί που εκβάλλει, και γι' αυτό βλέπουμε να πλημμυρίζουν είτε προς τα πάνω είτε και προς τα κάτω στην Ανθίλη, όπως έγινε αυτό που είδαμε μέχρι χθες. Ναι. Κάτω στην Ανθίλη να φτάσουν τα νερά μέσα στο νεκροταφείο. Κύριε Μπασδέκη, προεκλογικά, αν θυμάμαι καλά, πέρυσι τέτοια εποχή που ήταν προεκλογική περίοδος και όλοι οι συνδυασμοί έτρεχαν και έλεγαν και ανακοίνωναν προγράμματα. Από όλους άκουσα σχέδια και για την Κοπαίδα και για τον κάμπο της Λαμίας και για την Ανθίλη και για το Μεριστή και για την Εύβοια. Υπήρχαν οπότε προγράμματα. Το ζητούμενο είναι, έχουμε αξιολογήσει αυτά τα προγράμματα, έχουμε καταλήξει σε ένα πλάνο για να το προχωρήσουμε ή κάθε φορά θα συζητάμε? Αφού σας είπα προηγούμενο, αυτά τα προγράμματα, ακόμα και όταν εξαγγείλονται, δεν μπορούν να υλοποιηθούν γιατί η χρηματοδότησή τους είναι μη επιλέξιμη. Πρέπει δηλαδή να υπάρξει κρατική χρηματοδότηση, να σκύψει δηλαδή το κράτος πάνω σε αυτά τα ζητήματα και πραγματικά να θέσει υπό τον τύπο των ήρων. Ας πούμε για παράδειγμα, ποια είναι η πρόθεση και η μέρημνα που υπάρχει από την πολιτική της περιφέρειας, της κυβέρνησης αυτή τη στιγμή, γιατί μπροστά θα πάμε στην αντιπυρική περίοδο, θα πάμε στην περίοδο αυτή. Τι προβλέπεται να γίνει? Πέρυσι λέγαμε ότι πρέπει να προσληφθούν άμεσα τώρα, την προεκλογική περίοδο ήτανε, που λέγαμε να προσληφθούν άμεσα τώρα αυτή τη στιγμή εργαζόμενοι στις δασικές υπηρεσίες για να γίνουν οι αντιπυρικές ζώνες κτλ. Τι ζήσαμε στην Εύβοια λοιπόν? Ζήσαμε το γεγονός ότι όχι μόνο δεν υπήρξαν αντιπυρικές ζώνες, αλλά η πυρκαγιά ξεκίνησε από τον Βοϊκό κόλπο και κόντεψε να φτάσει στο Αιγαίο. Ή μήπως κάνω λάθος? Μάλιστα. Άρα, οπότε λοιπόν, λέτε ανέτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο, δυστυχώς, όχι, παρά δεν θεωρώ ότι είναι ανέτοιμοι. Είναι η πολιτική τους τέτοια, κυρία Παρασκευά, η οποία συνεχώς ανακυκλώνει τα προβλήματα και αυτός που την πληρώνει είναι ο λαός. Και στο τέλος, να ξέρετε ότι κάποιοι φαρπάζουν την ψήφο του την ώρα που είναι, όπως είπατε, την προεκλογική περίοδο. Στο τέλος όμως πληρώνουν τη λέζα πολύ ακριβά. Και το τίμημα αυτό είναι πολύ ακριβό για αρκετούς από αυτούς. Και πραγματικά, εμείς λέμε το εξής τώρα, άμεσα, γιατί πρέπει να αντιμετωπίσουμε και τα προβλήματα. Αυτό, σας παρακαλώ. Ναι. Ναι, πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα όπως είναι, πολύ συγκεκριμένα, και με έργα υποδομής σε σχέση με την αντιπυρική προστασία, σε σχέση με την αντιπλημμυρική προστασία και την αντισεισμική θωράκιση σε όλα τα επίπεδα. Εμείς, να ξέρετε, ως παράταξη δεν μπορούμε και δεν ψηφίζουμε ποτέ αποσπασματικά έργα που έχουν να κάνουν με την Κοπαίδα, με άλλου είδους τέτοιου είδους έργα υποδομής σε διάφορες περιοχές, γιατί αντιμετωπίζουν ολοκληρωμένα το πρόβλημα. Τι την έννοια το λέμε? Και επειδή υπάρχουν και ορισμένα άλλα ζητήματα τα οποία θα θέλαμε να θίξουμε, αυτή τη στιγμή, επειδή αναφερθήκαμε στον αγροτικό τομέα, αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλα προβλήματα οι κτηνοτρόφοι. Ας σκύψουμε πάνω στο πρόβλημα της μη διάθεσης του αρνιού και των αμνοερυφείων αυτό το διάστημα, γιατί πραγματικά θα υπάρξει πολύ σοβαρό πρόβλημα στους ανθρώπους οι οποίοι κρατούσαν αυτά τα ζώα, τέλος πάντων, για αυτή την περίοδο και δεν θα μπορούν να τα διαθέσουν. Όπως επίσης θα πρέπει να δούμε πολύ συγκεκριμένα και το τι γίνεται σε σχέση με τη διάθεση νοπών προϊόντων που αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν οι λαϊκές αγορές και μια σειρά άλλη κλάδη. Ναι, θα πάμε, έχετε πολύ δίκιο, είναι πολύ σοβαρό και αυτό. Έχουμε και μια νέα κοία για τους παραγωγούς λαϊκών αγορών και είναι η επόμενη συζήτηση που θα έχω. Και έχει σημασία να ακούσουμε και τους ίδιους τους ανθρώπους, τους παραγωγούς των λαϊκών αγορών. Είναι μια σειρά από προβλήματα που αξίζει να τα αναδείξουμε εκ νέου. Απλώς δεν έχω άλλο χρόνο απόψε, κύριε Μπασδέκη. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Κλείνω με το εξής, κύριε Παρασκευά. Για τα ζητήματα υγείας, πραγματικά χρειάζεται εδώ
αντιμετώπιση πολύ σοβαρή πάνω στα ζητήματα αυτά που έχουν σχέση με τον κορονοϊό σε σχέση με τις υποδομές. Χτες σε όλη την Ελλάδα γίνανε παραστάσεις διαμαρτυρίας σε σχέση με τη στελέχωση και των υποδομών υγείας και με την δυνατότητα που πρέπει να υπάρξει. Ναι, είχαμε ρεπορτάζ. Αυτό το ζήτημα θα το θέτουμε και στο Περιφερειακό Συμβούλιο σε σχέση με την υγεία του λαού μας, που είναι πρώτη στο ζήτημα αυτό το χρονικό διάστημα. Κύριε Παζδέκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε απόψε. Να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Παρασκευάκη, και σας ευχαριστώ.